Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην ε, MG Specialist East Με βλέπετε, κρατάω το μικρόφωνο γιατί ε, ο χώρος του συνεργείου δεν είναι και ο καλύτερος ε, χώρος για να κάνεις βίντεο, έχει αρκετή ηχό και πιστεύω ότι αν κρατάω το μικρόφωνο κοντά στο, στο στόμα μου, ίσως ο ήχος θα, θα είναι καλύτερος ε, Από κάτω μου και από πάνω μου βλέπετε και ...και αριστερά μου, δεξιά όπως κοιτάτε εσείς, βλέπετε ότι έχω ένα Range Rover Sport. Είναι ένα αυτοκίνητο του 2011, λίγο πριν αλλάξει το μοντέλο. Είναι εφοδιασμένο με τον 8 3,6 λίτρα, κινητήρα, turbo diesel, με διπλές τουρμπίνες α, της, της Ford ο κινητήρα είναι τη Ford Motor Corporation. Χρησιμοποιήθηκε και στη Land Rover και στη Jaguar. Καθώ και σε άλλε εταιρείε όπω ήταν η Citroën σε κάτι βανάκια. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτά χρησιμοποιήθηκαν τόσο πολύ στην Ευρώπη. Στην Αφρική τα είχαμε πάντω που ήμουνα. είναι από του κινητήρε που του έχω αδουλέψει αρκετά στο εξωτερικό και αυτού και του εξακύλυδρου του Discovery 3 και Discovery 4, οι οποίοι είναι σχεδόν όμοιοι, σχεδόν όμοιοι. Απλά ουσιαστικά έχουν δύο επιπλέον κυλίδρους. Είναι ένας οκτακύλιδρος crossplane κινητήρας, δηλαδή έχει γωνία ε, στροφάλου ανά 90 μοίρες και όχι ανά 180 μοίρες. Είναι από τους σύγχρονους οκτακύλιδρους ε, κινητήρες. Α, έχει μια απόδοση 272 ύπους. Ε, είναι... Ε, υποτετράγωνος μου φαίνεται, λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη διαδρομή από ό,τι έχει διάμετρο, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους δίζελ κινητήρες, γιατί οι δίζελ κινητήρες είναι αργόστροφοι κινητήρες. Ε, είναι κινητήρες που βγάζουν αρκετά μεγάλη ροπή, ε, οπότε θέλουμε να έχουμε αρκετά μεγάλο μοχλοβραχείο να σωστρόφαλο. Και η γραμμική ταχύτητα του εμβόλου στις 4.000 στροφές, 4.5 που φτάνουν αυτή, δεν ξεπερνάει με τίποτα από τα 12, 13, 14 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ε, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διατάξει σε μικρή διάμετρο, μεγάλη διαδρομή. Συνήθω όλοι οι δίζελ κινητήρε έχουν μια τέτοια, διά, μια τέτοια διάταξη. Ε, φοράει ε, σφαιρικά έμβολα χωνευτά, δηλαδή ο θάλαμο καύσεω σχηματίζεται μέσα στο έμβολο και όχι στην επιφάνεια του, της Η επιφάνεια είναι εντελώς φλάτ, εντελώς επίπεδη. Ε, και ήρθε σε εμά διότι η, η αντιπροσωπεία που απευθύνθηκε πρωτίστω ε, θεώρησε ότι αυτός ο κινητήρα είναι μη επισκευάσιμος α, με βάση τη ζημιά που, βγή, που είχε. Από ό,τι α, θυμάμαι, από ό,τι μου είπε ο ιδιοκτήτη, ε, δεν έγινε η ζημιά στα χέρια του. Έγινε, μου φαίνεται, σε κάποιου φίλου που είχε δανείσει το αυτοκίνητο. Έσπασε κάποιο σωλήνας νερού, έχασε τα νερά του που μπορεί να συμβεί. Δεν πήρε χαμπάρι ο φίλος του ότι άναψε το λαμπάκι low level στο, α, μέσα στο καντράν ότι δεν έχει νερό. Με αποτέλεσμα ο κινητήρα να φλατζάρει. Ε, οι συγκεκριμένοι κινητήρε, μάλλον και ο συγκεκριμένο κινητήρα, έχουν μια ιδιαιτερότητα ως προς το αν φλατζάρουν και συνεχίζουν να, να περπατάνε χωρί να έχουν καθόλου νερό, μπορεί τα καπάκια του να αποκτήσουν αρκετά ένα, πέτσι, ένα μεγάλο πέτσικο τη τάξη του 0,7. Ε, μπορεί να φτάσει και 0,7 το πετσικό τους ε, το οποίο είναι οριακό ε, για, να, για να μπορέσει να ξαναχρησιμοποιηθεί το καπάκι με τις standard flages που, που δίνει ο κατασκευαστής ευτυχώς εμείς εδώ ε, είμαστε εντό ορίων όσο αφορά το πλανάρισμα του, του καπακιού. Έχουμε μετρήσει και το, έχουμε μετρήσει και το ύψο του εμβόλου πόσο πάνω έρχεται. Έχουμε επιλέξει την κατάλληλη φλάτζα. Να ξέρετε ότι οι δίζελ κινητήρε, όλοι οι δίζελ κινητήρε, ε, επειδή σημαντικό κομμάτι τη της, ε, της καύση, όχι σημαντικό κομμάτι, η καύση προέρχεται από τη συμπίεση που παρουσιάζει ο κινητήρα, δηλαδή το πόσο καλή καύση θα κάνει ο κινητήρα, ε, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την καύση. Ε, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να, να, να διατηρήσουμε τη συμπίεση σε, στα σωστά επίπεδα. Έτσι, ούτε να την αυξήσουμε υπερβολικά, αλλά ούτε να τη μειώσουμε υπερβολικά. Γι' αυτό υπάρχει μια διαδικασία που μετράμε πάντα το πόσο το έμβολο, γιατί σε όλα τα diesel το έμβολο ξεπερνάει το deck του μπλοκ. Ε, και ουσιαστικά εγκλωβίζει μια μικρή ποσότητα αέρα μεταξύ φλάτζα, το, 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 κενό που δίνει η φλάτζα, και εμβόλου. Γιατί είπαμε μέσα στο έμβολο γίνεται ο θάλαμο καύσιμο, έτσι. Ε, και οι φλάτζε πάντα έχουν ε, από πίσω ή τρύπε ή δόντια. Α, για, να μπορέσει να, να, για να μπορέσει να τριάξει την κατάλληλη φλάτζα. Τώρα, η συγκεκριμένο κινητήρα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν, δεν μπορώ να, να, βάλω το χέρι μου στη φωτιά, ε, πρέπει, α, μου φαίνεται ότι πρέπει να έχει στο παρελθόν ξανανοιχτεί. Δε, δεν είμαι απόλυτα... Έχω κάποια υποψία, δε, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω 100%, -100 αλλά μου φαίνεται ότι έχει ξανανοιχτεί. με αποτέλεσμα εμείς τώρα να χρησιμοποιήσουμε το πέμπτο στάδιο φλάτζα που είναι και η οριακή πριν πάμε σε custom made φλάτζες που και αυτό είναι μια επιλογή στους ε, diesel κινητήρες. Γενικά οι diesel κινητήρες δεν είναι κινητήρες που τους πετάς. Uh, ανεξάρτητα τι μπορεί να πει μια αντιπροσωπεία έτσι, γιατί uh, ξέρετε ότι η πολιτική της Land Rover και της Jaguar και στην Αφρική που ήμουν αλλά και γενικά στην Ευρώπη είναι ότι όσο αφορά το, το bottom του κινητήρα, δηλαδή το, το short block uh, και το έχουμε ξαναδεί αυτό παραδείγματο χάρη και στα Ford Monteo καθώς και στα Volvo που έχουν οι μηχανέ. μηχανές τα 1,8, τα τα 2,3 ότι για κάποιο λόγο θεωρεί ότι ο κινητήρα είναι μη επισκευάσιμο. Δηλαδή δεν τον επισκευάζει, ε, ανεξάρτητα τι θες να κάνει. Ε, τώρα, γιατί δεν μπορεί να επισκευάζει ένα μπλοκ από χιτοσίδερο, μόνο η Ford μπορεί να το ξέρει αυτό. Η Land Rover και η Jaguar. Η Ford, γιατί ο κινητήρα είναι Ford. Land Rover Jaguar. Αυτό δηλαδή, η Ford το σχεδίασε. Παρά τα αυτά, υπάρχουν ε, όλα τα ανταλλακτικά. Ε, για, να, για να προ, να προβεί σε μια γενική επισκευή του, του μοτέρ, ε, τα οποία βέβαια ήταν πάρα πολύ πιο εύκολα οφείλω να ομολογήσω να τα βρω στη, στη Νότια Αφρική Α, δηλαδή ό,τι ανταλλακτικό ζητούσα για αυτούς τους κινητήρες έμβολα, κουζινέτα, ό,τι ό,τι μπορείτε βίδες, ό,τι Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπήρχαν σε, σε, πληθώρα και σε πάρα πολύ καλές ε, και πίστευα ότι Τώρα που ήρθα στην Ευρώπη και η Αγγλία είναι ε, μία σπιθαμία από μένα. Θα τα έχω και πιο σύντομα, αλλά θα έχω και. Α, α, το πώ το λένε, θα έχω περισσότερη ποικιλία α, ανταλλακτικών για αυτού του κινητήρε. Πράγμα που πραγματικά δεν συμβαίνει. Ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Α, η Ευρώπη, μάλλον, ε, κρατάει κάποια συμβόλαια, δεν ξέρω τι γίνεται. Και γενικά είναι πάρα πολύ, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να ζητήσω τσιμούχα στροφάλου, βολάν ε, ε, για 3,8 στην Νότια Αφρική και να μην είχα aftermarket ε, επιλογή και εδώ να υπάρχει μόνο η γνήσια στην Ευρώπη και να έχω ψάξει, να έχω find the British for 4x4 όλες τις εταιρείε που ήξερα από την Νότια Αφρική και να λένε αυτό είναι no listed για την Ευρώπη. Έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, τι συμβόλαια παίζουνε. Ε, παρά τα αυτά, ας πούμε, μια τσιμούχα στροφάλου γι' αυτό έκανε 380 ευρώ η πίσω. Ε, η Μίλα και έκανε και να μου τη φέρει και η εταιρεία περίπου ένα μήνα, ε, 45 μέρε, κάτι τέτοιο. Είχε κολλήσει, λέει, το. Το κοντέινερ στο. Δεν ξέρω το container τι ήταν τέλο πάντων. Αυτό στο τελωνίο. Τέλο πάντων, έτερων εκάτερων. γενικά το, το, να προβεί σε επισκευή ενό τέτοιου Δεν υπάρχουν τέτοια μοτέρ, οφείλω μεταχειρισμένα. Έτσι, μην μπούμε σε δικασία πάλι μεταχειρισμένα. υπάρχουν τέτοια μοτέρ μεταχειρισμένα. Ε, γιατί τα αυτοκίνητα δεν είναι και πάρα πολλά. Ε, αναγκαστικά πρέπει να προβεί σε επισκευή του μοτέρ ή θα αγοράσει καινούριο, το οποίο είναι έτσι για να έχετε μια τάξη μεγέθου 24.000 ευρώ. Ε, κάνει. Ε, ή θα επισκευάσει με το ένα πολύ-πολύ-πολύ πιο μικρό ποσό ε, το υπάρχον μοτέρ, το οποίο υπάρχουν ανταλλακτικά, ε, όχι βέβαια η πληθώρα των ανταλλακτικών που υπήρχε στην Νότια Αφρική, στην Αμερική ή στην Αυστραλία, αλλά παρά τα αυτά υπάρχουν ανταλλακτικά. Εδώ χρησιμοποιήσαμε κουζινέτα της King και αυτό το προτείνω σε όλους όσους χρησιμοποιούν ε, τους συγκεκριμένους κινητήρες, μην, ε, αν και είναι δύσκολο να βρείτε κουζινέτα, αν και υπάρχουν κουζινέτα τη Καρ και τη Μάλε για το συγκεκριμένο μοτέρ. Τώρα στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Άμα τα έφερνα από την Αμερική, ε, υπήρχαν τα κουζινέτα, όπω και τα έμβολα και οτιδήποτε άλλο. Α, παρά τα αυτά, τα συγκεκριμένο μοτέρ χρησιμοποιώ πάντα κουζινέτα τη Ε, γιατί ουσιαστικά είναι μια περίεργη διάταξη μια μαύρη επίστρωση από πάνω τετραμεταλλικό, α το πούμε, με τριμεταλλικό από κάτω. Είναι πολύ περίεργο κουζινέτο τη Μπιέλλα. και ποτέ δεν τόλμησα να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο από τα heavy duty της King που ουσιαστικά ποτέ και όλες δεν μου δώσαν κάποιο πρόβλημα σε όσες μηχανές και τετρακύλιδες και εξατήλιδες επισκέβασα στη Νότια Αφρική Αυτή είναι η πρώτη οχτακύλινδρη Range Rover κινητήρας που επισκευάζουμε εδώ στην Ελλάδα Όσοι είστε φίλοι μας στο κανάλι από παλιά ξέρετε ότι ε, του κινητήρε αυτούς του παίζαμε πάρα πολύ συχνά. Όπω και να χωρίζουμε ε, το σασί από το κουβούκλιο που βρίσκεται πάνω μου και το σασί που κάθομαι εγώ για να μπορέσουμε να, να βάλουμε τον κινητήρα και το σασμάν. Ε, ουσιαστικά βγάζουμε και τον κινητήρα και τον σασμάν, ε, ε, το σασμάν έξω. Το γελίο τη υπόθεση, το χιουμοριστικό τη υπόθεση είναι ότι το manual, το εργοστασιακό manual, το οποίο έχουμε, όπως έχουμε και για τα Discovery και για αυτό, όπως και για τα Range Rover, όχι τα Sport, τα απλά, τα, απλά, τα, 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 τα Range Rover, ακόμα και για τα Velar έχω το, τα manual και τα Evog. Ε, αν διαβάσει τη διαδικασία εξαγωγή του κινητήρα ή ουσιαστικά τοποθετεί μία μάπα σε τέσσερα σημεία, πιάνει την κινητήρα με το, το παλάκο και τη βγάζει από μέσα. Εάν πα να το κάνει αυτό, ε, μάλλον θα φτύσεις το γάλα που ήπιες όταν έκανες ούτως είναι ένα παιδί ε, με μία ας πούμε ένας άπειρος ε, τεχνίτης που δεν το έχει ξανακάνει έμπειρος τεχνίτης αλλά άπειρος στο αυτοκίνητο θα του πάρει περί τις 6 με 7 ώρες να βγάλει το κουβούκλιο ε, εγώ με, τον, ε, με τα παιδιά εδώ που ήταν άπειρα στο αυτοκίνητο ο μόνος που ήξερα ακριβώς τι έπρεπε να γίνει ήμουν εγώ αλλά τα παιδιά δεν ήταν επαφή με το αυτοκίνητο δηλαδή πλαστικού στόλου, προφυλακτήρε κτλ. Ε, ουσιαστικά μα πήρε 3 με 4, 3,5-4 ώρε να βγάλουμε το, το κουβούκλιο. Και ε, ε, στην Αφρική με, τον με το Τζόζεφ, το βοηθό που είχα στην Αφρική, ουσιαστικά ήμασταν στι ε, 3 ώρε χαλαρά ε, οι δυο μα ή 2,5 ώρε άμα το, το τρέχαμε πολύ για να χωρίσουμε το κουβούκλιο από το αυτοκίνητο. Ουσιαστικά για να χωρίσουμε το κουβούκλιο από το αυτοκίνητο που βλέπετε πίσω μου το κουβούκλιο, θα πάμε και κοντά να το δούμε γιατί είναι αρκετά, έχει πάρα πολύ ε, ωραία πράγματα να δούμε πάνω σε αυτό το σασί. Ουσιαστικά βγάζουμε τα σωληνάκια του, του των φρένων, την καλωδίωση, κάποιες ε, γυώσεις που υπάρχουν σε αυτό εδώ το σημείο. Τα συγκεκριμένα, τα Range Rover Sport έχουν και διάφορα, θα σας δείξω, διάφορα stabilizers. Ε, όπως βλέπετε αυτά εδώ έχουν διάφορα stabilizers ή αυτό εκεί. Και πίσω και στο κέντρο που οξομαλύνουν λίγο την κίνηση του κουβουκλίου σε σχέση με το σασί για να είναι πιο ευχάριστο στην οδήγηση. Το Discovery, τα 3 και το 4 δεν έχουν αυτά τα stabilizers. Αυτά τοποθετούνται στα Range Rover Sport. Ίσως επειδή και όλας τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν και τον 8 βεζίνα Vezina Supercharged το οποίο έβγαζε περί τα 500 άλογα και το έκανε αεροπλάνο το αυτοκίνητο. Έχει, θα τα δούμε και από κοντά. Έχει ουσιαστικά δύο υδραυλικές αντλίες, μία τιμονιού και μία ουσιαστικά για να μπορεί να κοντρολάρει τις υδραυλικές ζανφόρ που έχει, για να ελέγχει τις κλίσεις του αμαξώματος, γιατί μιλάμε για ένα αμάξωμα το οποίο μαζί με το σασί φτάνει κοντά στους 2,9 τόνους. Uh, φοράει εννοείται 20 ζάντες με χαμηλοπρόφυλλα λάστιχα, αρκετά φαρδιά όπω βλέπετε, αεροανάρτηση. E, φοράει φοράει, φοράει, φοράει η κυβότιο τη ZTF γερμανικό παρόμοιο με αυτό που φοράει η X5, uh, η X3 uh, και, άλλες, και άλλα μοντέλα είναι το Aikido, η σειρα 6 66HP είναι εξάρρυτη, εφτάρι, εφτάρι, εφτάρι κυβόντου ταχυτήτων για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εφτάρι κυβόντου ταχυτήτων ε, βγαίνει σε διάφορες εκδόσεις ε, ρεζερβουάρ αυτό από ό,τι βλέπω έχει τη μεσαία που πρέπει να είναι γύρω στα 80 λίτρα ε, υπάρχει και με 110 λίτρα ρεζερβουάρ για να κάνεις, σαν, το παραγγέλνεις σαν έξτρα ε, για να κάνεις πολύ μεγάλες αποστάσεις ε, χωρίς γέμισμα ε, εννοείται ότι έχει ηλεκτρικό χειρόφρενο που το βλέπουμε εκεί πέρα πίσω. Θα φέρουμε και την κάμερα κοντά να το δούμε. Ε, είναι ανάρτηση ε, ουσιαστικά με διπλά ψαλίδια μπροστά, όπως και στο Discovery, και διπλά ψαλίδια πίσω, πολλαπλών συνδέσμων και διπλά ψαλίδια και πολλαπλών συνδέσμων. Το οποίο, τα οποία ρυθμίζουν, έχουν όλες τις ρυθμίσεις, κάπερ, κάστερ, ό,τι μπορείς να φανταστείς, σύγκληση τροχών και τα λοιπά, μπορείς να τα φέρεις στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο και στο Discovery. Α, το σύστημα τετρακίνησης είναι πραγματικά εξελιγμένο Είναι το πιο εξελιγμένο που υπάρχει σύστημα τετρακίνησης στον κόσμο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μου φαίνεται αυτό είναι με τα πέντε προγράμματα Τα καινούργια έχουν 7 προγράμματα ε, Και ουσιαστικά υπάρχει ένα περιστροφικός διακόπτης στο κέντρο του Καντράν Το περιστρέφεις και επιλέγεις αν θέλει τάρμακ, άμα θέλει gravel, άμα θέλει snow κτλ. Και, 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 και ρυθμίζει τα κλειδώματα του διαφορικού, ρυθμίζει τη ζανφόρ, ρυθμίζει την ανάρτηση, την απόσβεση, τα πάντα ώστε να κάνει τη ζωή σου ευκολότερη και να κινηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια εσύ επιθυμεί. μπορεί αυτό να σας φέρετε ότι είναι ένα μαρκετίστικο κόλπο, πράγμα στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Το, επειδή εγώ είχα το Discovery το 3 και το έχω δοκιμάσει, ε, πιστέψτε με, οι, οι άνθρωποι της Land Rover, η τεχνική της Land Rover έχουν ρυθμίσει το, το σύστημα απίστευτα για να μπορεί να παράγει τα μέγιστα ε, σε οποιαδήποτε συνθήκη εσύ επιλέγεις, δηλαδή ακόμα και ο καλύτερος off-roader να είσαι δεν θα μπορούσες να ρυθμίσεις καλύτερα πιστεύω όλα τα υποσυστήματα της ανάρτησης, της τετρακίνησης από τα προγράμματα της Land Rover. Αυτά είχα να πω προς το παρόν ως προς παρουσίαση. Είπαμε για τον κινητήρα, είναι ένας αρκετά ογκώδης κινητήρας, ο οποίος έγινε γενική επισκευή από εμά. Θα εννοείται ότι θα μπει στο δυναμόμετρο μετά την επισκευή, κατά πάση θα του βάλουμε και πρόγραμμα και θα θα πάρει και εγγύηση ο πελάτη όπω παίρνουν όλοι οι κινητήρε που επισκευάζουμε. Και πάμε να κάνουμε μια διακοπή, να φέρουμε λίγο την κάμερα κοντά και να δούμε κάποια πράγματα. Όπω βλέπετε, είναι πάρα πολύ έξυπνο σύστημα γιατί ουσιαστικά μένει ε, τα ηλεκτρικά. Ε, τα ηλεκτρικά μέρη του αυτοκινήτου μένουν πάνω στο κουβούκλιο, που είναι εδώ πάνω, και τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, θα σας φέρω την κάμερα κοντά, Μπαίνουν κάτω στο σασί. Έτσι και ουσιαστικά κάνουν τη ζωή του, του μηχανικού ευκολότερη. Λοιπόν, να πάω λίγο αριστερά τη, τον κινητήρα και να φέρω λίγο την κάμερα κοντά να δούμε και πώ είναι τα πράγματα εδώ. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα, το σασί. Όπω βλέπουμε, φοράει ένα ε, να ξέρετε ότι σε εμά μπορείτε να βρείτε και αεροναρτήσεις για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη, στην ελληνική αγορά, ακόμα και για Bentley. Ε, έχουμε αεροναρτήσεις και προσφέρουμε και εγγύηση για αυτές λοιπόν α, μ, βλέπουμε τον μπροστά διαφορικό α, τον κεντρικό άξονα και τον πίσω άξονα που πάει στο πίσω διαφορικό βλέπουμε ότι έχει δύο αντλίες μία μεγάλη και μία μικρή υδραυλικού τιμονι, σαν υδραυλικού τιμονιού και βλέπουμε εδώ ουσιαστικά τη Ζανφόρ η οποία είναι υδραυλική και είναι ρυθμιζόμενη σκληρότητα και ουσιαστικά απελευθερώνει και όλα αν χρειαστεί ώστε να έχει το αμάξι εντελώς ανεξάρτητη ανάρτηση μπροστά και να μπορέσει να κινηθεί εκτός δρόμου. Βλέπουμε ότι για να μπορέσει το τιμόνι να υπάρχει, να κόβει, έχει χρησιμοποιηθεί διάταξη των κοντών ημιαξονίων. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι ένας άξονας από τη μία άκρη στην άλλη όπως ήταν στα Defender. Ουσιαστικά ο άξονας σταματάει κάπου στη μέση και από εκεί και πέρα κουμπώνουν τα ημιαξόνια, κοντά ημιαξόνια. Έτσι, βλέπουμε ότι έχει δύο ουσιαστικά φίλτρα DPF και επίσης ο καζανάκι. Εδώ βλέπουμε το ρεζερβουάρ και το φίλτρο πετρελαίου, το οποίο είναι αρκετά εύκολα προσβάσιμο. Ε, το μόνο κουλό είναι ότι για να μπορέσεις να βγάλεις ε, αντλία πετρελαίου κεντρικού ρεζερβουάρ, πρέπει να κατερβάσεις ρεζερβουάρ και αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Το καλό είναι ότι δεν παθαίνει αρκετά εύκολα ζημιά. Πίσω υπάρχει ένα εξελιγμένο μπλοκέ διαφορικό, όχι όπως μπροστά. Μπροστά είναι ελεύθερη. Σε, α, είναι η μη μπλοκέ, δεν είναι ακριβώς μπλοκέ, ενώ πίσω είναι αρκετά εξελιγμένο και μπορεί και έχει και curator εδώ και μπορεί και κλειδώνει για να. Όπω το λένε, για να μπορεί να, να συγχρονίζει ε, οποιαδήποτε λειτουργία να είναι εντελώ μπλοκέ ή κατά επιλογή μπλοκέ ή να μπορεί να δίνει την κίνηση μόνο στον ένα τροχό ή μόνο στον άλλο τροχό. Εδώ βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει επίσης το βαρελάκι τη ζαμφόρ, όπως υπάρχει και μπροστά, γιατί και πίσω είναι υδραυλική ζαμφόρ και αυτορυθμιζόμενη. Και ουσιαστικά βλέπουμε τα διπλά ψαλίδια και το χειρόφρενο που ήμουνα πρώτος στην παγκοσμίω που ουσιαστικά είχα φτιάξει, είχα επισκευή. δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το δείτε αυτό. Είχα φτιάξει κίτ επισκευή. Είναι εκεί πίσω. Είναι εκεί πίσω. Ήμουνα ο πρώτος παγκοσμίω που είχα φτιάξει κίτ επισκευή. Γι' αυτό εδώ το, ...το Accurator και ουσιαστικά το πουλούσα κιόλα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε το Accurator για, την, για το πίσω διαφορικό... ...καθώς και τα Valve Body, τα οποία ελέγχουν τη ρονανάρτηση καθ' ύψος... ...ουσιαστικά έχει τρία στάδια. Έχει το Low, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή τα μάξη... ...το Normal και το High, που ουσιαστικά γίνεται κατσίκι... ...και μπορεί να περάσει από κάθε ε, σημείο. Έτσι... Ε, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί μπορείς να το πας μπροστά ή πίσω επίσης το πάμε πίσω το σασί ώστε να βάλουμε τη μηχανή, να βάλουμε τα πάντα να μην έχουμε το κουβούκλι από πάνω μας και μας εμποδίζει να βάλουμε τα πάντα και ουσιαστικά θα ξαναφέρουμε μπροστά το, το σασί με τον κινητήρα και το σασμάν γιατί πρώτα θα ενώσουμε την κινητήρα και το σασμάν και... Uh, μετά θα τα βάλουμε όλα πάνω και μετά θα φέρουμε ώστε να κατεβάσουμε το, το κουβούκλιο, να του βάλουμε τα ψυγεία. Που στην και, θα του βάλουμε τα ψυγεία και όλα τα βεντιλατέρ του και τα πάντα μπροστά, ώστε να κουμποθούν. Ε, η διαδικασία, παρέμψα να σας πω, είναι σωληνάκια υγρών φρένων, καλωδίωση, τα stabilizer, δίζα χειροφρένου, δίζα σασμάν, ε, πίσω δοχείο πλήρωσης καυσίμων, ε, ουσιαστικά μία φύσα εδώ, δύο φύσεις εκεί, τρεις φύσεις από εκεί και τέσσερις από εκεί. έξω ψυγεία, προφυλακτήρες, πλαστική ηθόλη, κολόνα τιμονιού και πήραμε το κουβούκλιο έξω. Ακούγεται εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, αλλά δεν είναι και πραγματικά τραγικά δύσκολο να, να γίνει. Ε, εγώ θα λατρεύω τα Land Rover, καθίστε να πάω λίγο πίσω την κάμερα. Λοιπόν, Εμένα λοιπόν όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι τα λαντρεύω τα, τα Landrover. Ε, είχα και εγώ Land Rover και αν μπορούσα στην Ελλάδα να καλύψω τεκμήρια και οτιδήποτε θα είχα και στην Ελλάδα Land Rover. Ε, ένα Discovery 3 ή 4 που είναι το αγαπημένο μου αυτοκίνητο. Γενικά η... Εμείς που ήμασταν κάτοχοι και, και, όσοι είναι κάτοχοι Land Rover, ε, δεν μας ενδιαφέρει το πόσο ένα αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο με την, απλή σημασία, με την απλή έννοια, δηλαδή αν θα βγάλει κάποιο πρόβλημα, να σε αφήσει το δρόμο, δεν σε αφήνει. Ε, αναποδιές όπως να κοπεί ένα σωλήνα συμβαίνουν σε όλες τις εταιρείες, σε όλες τις μάρκες και ουσιαστικά δεν ευθύνεται αυτοκίνητο, ευθύνεται αυτός που συντηρεί το αυτοκίνητο και δεν μπορεί να διαπιστώσει πότε ότι στο, μέχρι το επόμενο σέρβις αυτός ο σολίνας μπορεί να κάνει failure ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ε, παρά τα αυτά στραβές συμβαίνουν σε όλους και κάτι στραβά μπορεί να πάει και να φλατζάρει να μάξι από το πιο ακριβό μέχρι το πιο φθηνό, από το πιο αξιόπιστο μέχρι το πιο αναξιόπιστο. Δεν σημαίνει ότι όλα τα αυτοκίνητα είναι... ότι το αυτοκίνητο εν γέννη είναι κακό. Ε, δεν μπορεί να είναι ένα κακό αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά κάνει 100.000 ευρώ. Έτσι, μην τρελαίνεστε, ποτέ δεν θα παίρνει ένα πλούσιο ένα κακό αυτοκίνητο. Εννοείται ότι το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ ωραίο να το οδηγά. είναι πάρα πολύ ξεκούριστο, είναι χιλιομετροφάγο και αυτό και άλλα μεγάλα αυτοκίνητα όπω είναι τα ML, όπω είναι όλα τα μεγάλα τζιποειδή, τα X5, τα X7 που βλέπετε. Εντάξει, μπορεί να βγάζουν κάποια θεματάκια που μπορεί να μην το βγάλει ένα πολύ απλό αυτοκίνητο γιατί δεν έχει και τίποτα να χαλάσει όπω λέω πάντα. Αλλά η απόλαυση και η ξεκούραση στην οδήγηση που σου δίνει είναι πραγματικά αξιοζήλευτη και βγαίνει από μέσα. Δηλαδή, μπορεί να φύγει από εδώ, να πα στη Θεσσαλονίκη, να κάτσει δύο ώρε να γυρίσει Αθήνα και ουσιαστικά είναι σαν να έχει πάει μέχρι το ποτάμι και να γυρίσει. Τόσο, τόσο ξεκούραστα αυτοκίνητα είναι στην οδήγηση και τόσο ευχάριστα. Λοιπόν, αυτά είχα να σα πω. Τα αγαπημένα μα Land Rover. Επιτέλου, αισθάνομαι ότι βρίσκουν και αυτά σιγά-σιγά στην Ελλάδα το, το σπίτι του. Ε, γιατί όσοι με ξέρετε καλά, ξέρετε ότι τα Land Rover τα πήγαινα τάπα. Και εδώ θα ήθελα να, να ευχαριστήσω ε, δύο πολύ καλοί μου φίλοι, έχουν γίνει πλέον. Είναι τα αδέρφια ο Ντίνος και ο Βασίλης Αμαδιάς από τη Λαμία, που έχουν την αντιπροσωπεία της DAF. Και με εκτιμούν απεριόριστα και σαν άνθρωπο πλέον, επειδή έχουμε γνωριστεί αλλά και σαν τεχνικό και εγώ τους εκτιμώ απεριόριστα και σαν ανθρώπους και σαν τεχνικούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο άνθρωποι τεχνικοί με, με κατάρτιση, με γνώσεις να θεωρούν ότι και να σου δίνουν τα εύσημα ότι φίλε μου ξέρεις και σε ευχαριστούμε που μας δίνεις κάποια πράγματα γιατί κάτι μαθαίνουμε και εννοείται και εγώ κάτι μαθαίνω πάντα από όλους, δεν τα ξέρω όλα. Α, ποτέ κανένας δεν μπορεί να πει τα ξέρει όλα. Και Σίγουρα δεν είμαι και ο καλύτερο μηχανικό τη της, ε, της Ελλάδα, γιατί και αυτό συχνά ακούγεται. Δεν είμαι ο καλύτερο μηχανικό τη Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχουν και καλύτεροι μηχανικοί από μένα και είναι ίσω και αρκετοί. Και ότι δεν κάνουν βίντεο στο YouTube δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αν κάνανε βίντεο στο YouTube, μπορεί να, να είναι καλή μηχανική, αλλά να μην μπορούν να μιλήσουν στο, στην κάμερα. Δεν σημαίνει όμω ότι δεν είναι καλή μηχανική. Ε, και στο εξωτερικό κάποιοι Έλληνε μηχανικοί ίσω είναι καλοί, έτσι. Και καλύτεροι από μένα, δεν διαφωνώ. Ε, εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι, να μαθαίνω, να εξελίσσομαι και προσπαθώ πάντα η δουλειά μου να είναι όσο γίνεται ε, με τις δυνατότητες που παρέχει ένα γενικό συνεργείο και όχι ένα εργοστάσιο όσο πιο κοντά, πάνω κοντά από το 90% στα εργοστασιακά στάνταρ. Γι' αυτό πάμε με τα manual, γι' αυτό πάμε με τα καλύτερα ανταλλακτικά, γι' αυτό δίνουμε εγγύηση, γιατί ξέρουμε πραγματικά τι κάνουμε σε κάθε μοντέρ. Και αυτό το μοτέρο όταν θα πάρει μπροστά σε λίγες ώρες τα κελαϊδάει. Ε, έχουν γίνει τα πάντα, έχουν ελεγχθεί οι αντιλίες πετρελαίου, τα μπέκ του, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα είναι έτοιμο να μπει πάνω. Ε, ευχαριστώ τα αδέρφια της Αμαδιάς, δυστυχώς δεν μπόρεσα να φορέσω την μπλουζα, φορέσα το καπέλο σας. Ε, σας αγαπώ πολύ, θα ξανάρθω λαμία, να πάμε στον πριζολάδικο που, που, μου έχετε πει, αλλά θα κεράσω εγώ αυτή τη φορά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας στο live με τον ε, Αλέξη Λιβανά αλλά και γενικά τη συμμετοχή σας και την αγάπη που μας δείχνετε στο κανάλι και στην ε, εμπιστοσύνη που μας δείχνετε να έχετε να μας επισκέφτεστε και να συντηρούμε και να φτιάχνουμε τα αυτοκίνητά σας. Μην ξεχνάτε να γράφετε σχόλια και να κάνετε subscribe. Κάντε subscribe στο κανάλι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε κοινοποίηση, ενεργοποιήστε καμπανάκια, κόρνες, στα πάντα, καραμούζες, τα πάντα για να δέχεστε ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε καινούργια βίντεο. Έρχονται πάρα πολύ ωραία project ε, και θα κάνουμε και τα βίντεό μας αυτά, θα κάνουμε και τα project και θα τα πούμε στο, στο επόμενο, σε επόμενο βίντεο ε, ίσως με τελειωμένο το, το Range Rover, ίσως κάτι άλλο. Νικήτα, τελειώνει και το δικό σου το, το μοτεράκι και ανεβαίνει η δυναμόμετρο ε, το α3 το κουκλάκι σου, το 4 Τελειώνει και αυτό και θα το έχει σύντομα στα χέρια σου. Σας αγαπώ πολύ, φιλάκια πολλά, τα λέμε.